Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι της νότιας πλευράς της Πάτρας για μια ακόμα φορά. Πέρα από το μεταναστευτικό που παραμένει, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση σε κλοπές και διαρρήξεις. Οι κάτοικοι φοβούνται και κλειδαμπαρώνουν τα σπίτια τους. Παρ' όλα αυτά, όμως, οι επιτίδιοι βρίσκουν τον τρόπο και εισβάλλουν σε αυτά. Αυτό το θέμα όσο πάει και μεγαλώνει, όσο πάει γιγαντώνει και οι αλληλεγγύες που γίνονται, οι κλοπές, οι καταστροφές σε εγκαταστάσεις. Εδώ έχουν αρχίσει τώρα και σπάνε και τα μηχανάκια, σπάνε τα αυτοκίνητα, κάνουν δολιοφθορές, μπαχαλοειδείς δηλαδή. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να αφυπνίσουμε την αστυνομική διεύθυνση, την οποία από μια μεριά τη δικαιολογούμε γιατί διαθέτει πολλές δυνάμεις να φυλάει το λιμάνι από τους μετανάστες φυσικά, αλλά πρέπει τις νυχτερινές ώρες να υπάρχει φύλαξη στις γειτονιές αυτές. Για το λόγο αυτό, από κοινού, τα μέλη των εκπολιτιστικών συλλόγων της περιοχής προγραμματίζουν συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή Αχαΐας. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οι κάτοικοι θα ζητήσουν την ενίσχυση της αστυνόμευσης. Θα κάνουμε και μια παράσταση προς την αστυνομική διεύθυνση, να δούμε αυτό το πράγμα να μην γιγαντωθεί, γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αγανάκτηση. Όταν θα φτάσει στο όριο της απελπισίας, ενδεχομένως οι κινήσεις μπορεί να είναι πιο άσχημες. Και γι' αυτό θέλουμε να προλάβουμε και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά, να μην γίνουν τέτοιες ιστορίες στην περιοχή μας. Όμως αυτή τη στιγμή η περιοχή κάτω, η δική μας, είναι αφύλακτη. Πριν από μία εβδομάδα περίπου, διαρρήκτες είχαν μπει σε σπίτι ηλικιωμένου στην περιοχή Μουρτά. Οι άνθρωποι έζησαν τον απόλυτο τρόμο μέσα στη νύχτα, καθώς 4 άτομα τους απείλησαν για να τους δώσουν τις οικονομίες τους. Αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης που υπάρχει σε όλη την νότια πλευρά της πόλης. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου βρίσκουν με περιοχές με λιγότερη προστασία, σίγουρα πάνε και καθίσανται εκεί. Τις νύχτες δηλαδή, αν έρθετε και δείτε, στο πάρκο κάτω μαζεύονται 10-15-20 αυτοκίνητα. Δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες για τι κάνουν εκεί και τι σχεδιάζουν. Πάντως εμείς εκεί καθημερινά έχουμε πάρα πολλές λαιλασίες, συν τις κλοπές.